Μεταφερθούμε τώρα στην Παιανία, όχι, δεν προλαβαίνουμε, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα ή προλαβαίνουμε να πάμε στην Παιανία. Πάμε στην Παιανία, στον Χρήστο του Σαμαρά. Εσύ το ξέρεις το θέμα, Πέτρο μου, αυτός ο Νίκος ο Ξανθόπουλος και οι κάτοικοι εκεί της περιοχής. Πόσες φορές έχουν βρεθεί στο στόχαστρο διαρρηκτών και κυνηγών χαλκού. Αυτό τον άνθρωπο εκεί, τον αγαπημένο δημοφιλή ηθοποιό. 36 φορές, παιδί μου, έχουν μπει και έχουν πάρει το μετασχηματιστή. Έλα, Χρήστο Σαμαρά, πες μας τι έγινε εκεί. Καλημέρα. Και ακόμη μια φορά, λοιπόν, στο κτήμα, στο σπίτι του Νίκου Ξανθόπουλου, εισέβαλαν αυτές οι συμμορίες, αυτή η κυνηγή του χαλκού, που είναι μια μάστιγα, όχι μόνο για τον συγκεκριμένο ηθοποιό, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή. Έκοψαν, λοιπόν, την περίφραξη. Μπήκανε μέσα και ξύλωσαν το μετασχηματιστή της ΔΕΗ, το μετασχηματιστή του ηλεκτρικού ρεύματος, βυθίζοντας το σκοτάδι στην περιοχή. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στο κτήμα, σε ένα άλλο σημείο που και εδώ, πριν από λίγες εβδομάδες, πάλι αυτές οι συμμορίες ξύλωσαν τον μετασχηματιστή. Κοιτάξτε να δείτε, το καφάο είναι πεταμένο κάτω. Τα καλώδια, σας τα δείχνει εδώ ο εικονολήπτης μας, ο Κοτσάκος. Όλα τα πάντα είναι διαλυμένα. Θα σας δείξει τώρα πάνω στις κολόνες, εκεί που έπρεπε να βρίσκεται κανονικά ο μετασχηματιστής της ΔΕΗ, και όμως δεν υπάρχει. Τον έχουν παρανκάψει τα συνεργεία της ΔΕΗ, αυτό το μετασχηματιστή, και δίνουν ρεύμα στην περιοχή από άλλο σημείο. Όμως εχθές το βράδυ, από ό,τι μας έλεγε πριν από λίγη ώρα ένας κάτοικος εδώ, πάλι επιχείρησαν και εκείνο το μετασχηματιστή να τον ξυλώσουν, και πάλι εδώ η περιοχή, που παρόλο που είναι αγροτική, που έχει λίγα σπίτια, έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε απόγνωση. Τα τελευταία χρόνια συνεχώς γίνονται διακοπές ρεύματος, συνεχώς χτυπούν αυτές οι συμμορίες, ξυλώνουν τους μετασχηματιστές, γιατί είναι από χαλκό. Και όπως ξέρετε, ο χαλκός είναι ένα μέταλλο το οποίο μπορεί να πουληθεί σε κάποιες παράνομες μάντρες. Τους ξυλώνουν, λοιπόν, με αποτέλεσμα να βυθίζεται η περιοχή στο σκοτάδι, να τρέχουν τα συνεργεία να αποκαταστήσουν τα τεχνικά συνεργεία τις ζημιές, και να παθαίνουν και πάρα πολλές ζημιές στις ηλεκτρικές τους συσκευές από τις αυξομοιώσεις της τάσης όταν κόβεται και επανέρχεται το ρεύμα. Είναι πραγματικά μια μάστιγα. Η αστυνομία έχει εξαρθρώσει αρκετές φορές τέτοιες συμμορίες. Πρόσφατα είχε κάνει συλλήψεις ανθρώπων οι οποίοι ευθύρονταν για δεκάδες τέτοιες κλοπές, όχι μόνο στην Αττική αλλά και στη Βιωτία. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, μια συμμορία συλλαμβάνεται και ξεφυτρώνουν άλλες τόσες, σαν τη Λερναία Ύδρα. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τις προάλλες είχαν μπει στο κτήμα του, ναι, λαοφιλέστατου. Δεν έχω λόγια για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτόν τον ηθοποιό. Είχαν μπει και είχαν κλέψει καταλύτες. Αυτό το θέμα, αν είναι δυνατόν, αν αποδογυρίζουν τα αυτοκίνητα, ναι, κλέβουν καταλύτες, έχουν πάει στα χνάρια των κακοποιών της Αγγλίας. Επειδή οι καταλύτες έχουν κάποια μέταλλα μέσα τα οποία είναι αξίας, τα πουλάνε. Καταστρέφοντας το αυτοκίνητο, ο άνθρωπος έχει απειβδίσει. Ο πολίτης σε εκείνες τις περιοχές είναι απροστάτευτος. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω αν θα έπρεπε πλέον οι πολίτες εκεί να πληρώνουν τους φόρους τους. Διότι πληρώνουν τους φόρους σου για να έχεις και αστυνόμευση από το κράτος.